Να είστε καλά. Καλές γιορτές να έχουμε. Μέρη, παρόλο ότι κάνει κρύο, ο κόσμος ζεστάθηκε σήμερα πολύ. Ο κόσμος ζεστάθηκε με όλα αυτά που γίνονται εδώ, Γιώργο. Το επιμελητήριο σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο, αλλά και με συλλόγους και με άλλους φορείς, έδωσαν μια πολύ ωραία εορταστική νότα. Μπήκαμε μικρή-μεγάλη στο πνεύμα των εορτών. Είχαμε τον κύριο Βασάλο, τον αρχισεφ της ελληνικής κουζίνας, που μας έκανε πολύ ωραία εδέσματα. Μας έφτιαξε ριζότο, που θα το χρησιμοποιήσουν πολλές κυρίες τώρα τα Χριστούγεννα. Μας έφτιαξε την γέμιση, την παραδοσιακή της γαλοπούλας και όλα αυτά με κορινθιακά προϊόντα της μάνας κορινθιακής γης, λοιπόν. Περάσαμε πολύ ωραία και συνεχίζουμε να περνάμε, διότι έχουμε και το συγκρότημα Διαπασών που εμπλουτίζει όλη αυτή την ατμόσφαιρα με ωραία τραγούδια, παρόλο ότι κάνει κρύο. Μαγειρική και πάλι. Και μαγειρική. Παρόλο ότι κάνει ψύχρα, παρόλο ότι έχουμε αέρα, εδώ δεν πτωούμαστε, μικροί-μεγάλοι. Πήραμε μια πάρα πολύ ωραία ευχάριστη μπορούμε νότα γεύσης από τις εορτές. Και αυτό νομίζω το έχει ανάγκη ο κόσμος, χαμόγελα, ευχές. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική και η παρουσία των συλλόγων, των πολιτιστικών συλλόγων εδώ που πήραν μέρος με τα εδέσματά τους. Και ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Με φωνάζουν. Έρχομαι. Καλές γιορτές σε όλους σας. Γιώργο, να είστε καλά. Έψαχνα να βρω τον πρόεδρο. Λέω πρόεδρος εκεί, ακούω γευσυγνωσία. Λέω, βρήκα που είναι ο πρόεδρος. Θα δοκιμάσατε όλα? Όχι, δεν έχω δοκιμάσει τίποτα εκτός από λουκουμάδες και από ζεστό κρασί. Έχω όμως γευτεί κάτι το οποίο πραγματικά δεν συγκρίνεται με τίποτα. Έχω γευτεί την αγάπη του κόσμου και πόσο έχει πολύ αγκαλιάσει όλο το συγκεκριμένο το σημερινό event. Ευχαριστώ λοιπόν πρώτα απ' όλα όλους τους συμμετέχοντες, να ευχαριστήσω τον σεφ τον Βασάλο, να ευχαριστήσω τον σεφ τον Μαζιώτη από το μαγαζί το Μαβάντα που είναι εδώ στο Κιάτο. Όλους τους συλλόγους οι οποίοι συμμετείχαν στη σημερινή εκδήλωση, το ΙΕΚ Ευρωπρόοδος που πριν απασχόλησε τα παιδιά φτιάχνοντας κουλουράκια και διακοσμώντας κουλουράκια από την ευγενική προσφορά του Αρτοπίου Κονδύλι στο Κιάτο, και όλους όσους έχουν σήμερα έρθει μία μέρα η οποία κάνει αρκετό κρύο, αλλά έχουμε ζεστή καρδιά και πολύ καλή διάθεση στην πλατεία του Κιάτου, μαζί με την περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Εμπορικό Σύλλογο Κιάτου, για αυτό το οποίο διοργάνωσε το Μελητήριο Κορινθίας. Καλές γιορτές και πιστεύω ότι και στο επόμενο διάστημα αυτό το οποίο έχουμε υποχρέωση να κάνουμε σαν επιμελητήριο να στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις θα συνεχίζεται ακόμα με μεγαλύτερη ένταση. Και το ΙΕΚ Ευρωπρόοδος εδώ συμμετέχει σήμερα και δυναμική παρουσία, έτσι. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά καταρχάς να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Πράγματι και εμείς συνδράμουμε σε αυτή την πολύ όμορφη προσπάθεια του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου και του Επιμελητήριου Κορινθίας. Και είναι και ο σεφ ο Γιάννης ο Πρίφτης μαζί μου, με το τμήμα της σαχαροπλαστικής που έφτιαξε cookies για να δώσουμε στα παιδιά να χαρούν σήμερα, το τμήμα της αισθητικής που κάνανε face painting στα παιδιά χαρίζοντας ένα χαμόγελο, και βέβαια του σεφ που μαζί με τον κύριο Βασάλο συνδράμουν στην όλη προσπάθεια μιας όμορφης μέρας. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς το Γιάννη το Πρίφτη που είναι πάντα κοντά μας, έτσι με το χαμόγελό του και τις γνώσεις του, τη Βούλα την Ψωμά που και αυτή με το χαμόγελο και την αισιοδοξία της μας δίνει έτσι δυνάμεις για να προχωρήσουμε, και βεβαίως όλα τα παιδιά που εθελοντικά αναφέρω ότι ήταν κοντά μας σήμερα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την προσπάθεια να δώσουμε χαμόγελο και χαρά που το έχουμε ανάγκη αυτές τις μέρες. Σήμερα καρνίραμε cookies για τα παιδιά με αυγόγλασο. Τα παιδιά όλα συνδράμανε στο να είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την γιορτινή μέρα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τη σχολή για την ευκαιρία, το Εμπορικό Επιμελητήριο, το Εμπορικό Σύλλογο Κιάτου. Και πιστεύω ότι περάσανε πολύ καλά όλα τα παιδιά. Βλέπετε δεν τους άρεσε γιατί δεν άφησαν τίποτα. Τίποτα, δεν το βλέπετε, άδεια είναι όλα. Γιώργο μου, καλημέρα και από εμάς. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, ευτυχία. Το ΙΕΚ Ευρωπρόοδος είναι εδώ ένα βήμα από τον τόπο μας για να σπουδάσουμε μαζί με τους καλύτερους. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους με υγεία. Περάσαμε ωραία, ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια και τον πρόεδρό μας εδώ που είναι πρωτοστάτης σε ό,τι γίνεται στον τόπο μας. Αυτό, σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε πάντα εδώ, είμαστε πάντα κοντά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους, με υγεία. Εύχομαι καινούργια χρονιά να μας χαρίσει χαμόγελα και ελπίδα για κάτι καλύτερο. Από ό,τι βλέπετε, είμαστε εδώ μαζί με το επιμελητήριο. Κάνουμε όλες τις δράσεις τις χριστουγεννιάτικες, είναι μέσα στη διοργάνωση με το επιμελητήριο. Όπως γνωρίζετε, για την ημέρα της γευσηγνωσίας έχουμε το Βασάλο. Τα έχετε ήδη ακούσει, τα έχετε ήδη δει. Θα μαγειρέψουν και τα τοπικά μας καταστήματα ο Μαζιώτης από το Μαβάδα και ο Κουρουβάνης από το Ίτσι Μπίτσι μαζί με το Βασάλο. Ο κόσμος από το πρωί είναι πάρα πολλής, τον έχετε δει. Ο Άριστος απογειώνει με τη μουσική. Περνάμε μια ωραία ζεστή μέρα στο παγερό πρωινό που έχουμε. Να είστε όλοι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή ιδέα να έχουμε σήμερα αυτή την εκδήλωση στο Πιάτο. Έτσι πρέπει, θα πρέπει δηλαδή να αποκεντρώνουμε τις εκδηλώσεις μας σε όλες τις περιοχές που νομούμαστε. Θεωρώ ότι είναι επιτυχής πάντοτε η προσπάθεια και από εκεί και πέρα εγώ δεν έχω παρά να ευχηθώ τα χρόνια πολλά για το Χριστούγεννα που έρχεται και για την πρώτη χρονιά. Υγεία σε όλους και καλές δράσεις. Ευχαριστώ. Ωραία μέρα, είναι ωραία μέρα, ωραία εκδήλωση. Μαζί με την Περιφέρεια και τον Εμπορικό Σύλλογο του Κιάτου, το Επιμελητήριο, διοργανώνει αυτό το happening, αυτή την εκδήλωση σήμερα στο Κιάτο, στην πόλη μας, για να στηρίξουμε την τοπική κοινωνία, το εμπορικό κόσμο και να απολαύσουν όλοι οι πολίτες του Κιάτου μια ωραία Κυριακή, παρόλο το κρύο που κάνει, παρόλο τις δύσκολες συνθήκες, γεύοντας τα τοπικά εδέσματα με την συνεισφορά τη Ευρωπρόοδος και τον κύριο Βασάλου του ΣΕΦ, ώστε να δώσουμε μια νότα αισιοδοξίας εν ώψη των γιορτών. Γιορτινά εδέσματα, καλές γιορτές να έχουμε, με υγεία, δύναμη και ελπίδα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Είναι μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση, είχε ανταπόκριση ο κόσμος, είδαμε πολλά χαμόγελα, φάγανε, γλεντήσανε, περνάνε καλά και εύχομαι σε όλους, μάλλον στις επόμενες, με το νέο έτος, το πλαίσιο των δραστηριοτήτων θα επαναληφθεί πάλι όλα και σας εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, υγεία και ευτυχία όλοι. Για μία ακόμη φορά θέλω να ευχαριστήσω τον ΣΕΦ, τον Βασάλο, ο οποίος θεωρώ ότι είναι Κορίνθιος και αγαπάει το Επιμελητήριο Κορινθίας όσο το αγαπούν λίγοι. Οποτεδήποτε του έχει ζητηθεί η συμβολή του σε κάτι που διοργανώνει το Επιμελητήριο Κορινθίας, είναι πάντοτε μαζί μας. Τον ευχαριστώ λοιπόν θερμά και του εύχομαι υγεία και να συνεχίσουμε και σε επόμενες ενέργειες να τον έχουμε μαζί μας. Συνεργασία μας. Ευχαρίστως. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στο Κιάτο, χρόνια πολλά σε όλους τους επιχειρηματίες, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα, ευτυχές στο νέο έτος, με υγεία, ευτυχία και ό,τι υποθεί ο καθένας. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Να είστε καλά. Λοιπόν, για πες που θα περνάτε εδώ. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή. Καλημέρα. Καλά Χριστούγεννα, με υγεία και ό,τι καλύτερο για όλους. Καλές γιορτές και καλές δουλειές στους τοπικούς παραγωγούς και στα καταστήματα. Και είναι πολύ ωραίες αυτές οι δράσεις, γιατί δείχνουν την πλούσια γη, την πλούσια κορινθιακή γη και τα προϊόντα που μπορούμε να γευτούμε και να απολαύσουμε. Εξαιρετικά πρωτότυπη και καινοτόμα η εκδήλωση του Δήμου Σικιονίων. Λείπει όμως ο Δήμαρχος, δεν τον βλέπω εδώ. Φαντάζομαι θα έρθει αργότερα. Α, δεν συμμετέχει. Είμαστε όμως στην έδρα. Μπράβο στο Επιμελητήριο. Εξαιρετική εκδήλωση. Νομίζω ότι πρέπει να τους αντιγράψουμε για την πρωτοτυπία. Θα το επιδιώξουμε. Θα έπρεπε. Άσε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα μας φιλοξενεί το Επιμελητήριο Κορινθίας και ο Εμπορικός Σύλλογος του Κιάτου. Είμαστε η Κορινθιακή Λέσχη Ινοφύλων και το κρασί που κερνάμε σήμερα τον κόσμο είναι το χριστουγεννιάτικο γλυκό κρασί με βαχαρικά και ασπεριδοειδή που έχει φτιαχτεί από το κτήμα Γιούλη από το Ινοπείο στο Κλιμέντι Κορινθίας. Καλές γιορτές! Είμαστε το κτήμα Γιούλη, είμαστε στο Κλιμέντι, ένα Ινοπείο. Οικογενειακή επιχείρηση με βιολογικούς αμπελώνες και κάνουμε βιολογικά κρασιά και έχουμε εδώ να παρουσιάσουμε τα κρασιά μας και έχουμε φτιάξει και ζεστό κόκκινο κρασί για να ζεσταθεί ο κόσμος με μπαγαρικά. Στον Αντώνη για καφέ, για να τα κνάκια, για καφέ.
για εκείνα τη σκηνή το στρε. Κι όλα μοιάζουν ενώ τίποτα. Και κυκλοφορούν τα τίποτα. Κι σε ήλια χαρά μου. Να καφέ στη πλατεία. Πάλε σαν Αντώνια καφέ που πηγαίνουν πλατεία. Κι αράζουν για δίδες. Και που πηγαίνει και μία φωτή την νευρικιά Κυριακή να τη σφίγει το στρες. Κι όλα μοιάζουν ένα τίποτα. Στον Αντώνη για καφέ που πηγαίνουν παιχνά και φρικιά και αράζουνε και αδούτες και που πηγαίνει και μία μοντρίνη για την αδίσκη και το στρες κι όλα μοιάζουν ένα τίποτα και κυκλοφορούν ονείματα είσαι ήλια χαρά μου ο καφές και τα τσιγάρα μου. Κάπου μια μαριόλα γλυκιά να ακούσω μια βραδικά. Ένα τραγούδι απ' τα χέρι, τραγούδι του καμινιέρι. Σ' ένα γλυκό αφρικάνικο σκοβό. Ταξιδεύουν υπέροχα με ελληνικά τραγούδια και ερχόμαστε και πάλι εδώ στην Κατσαρόλα για να δούμε τον Τραχανότο, παιδιά. Τον Τραχανότο που είναι και κρύα ημέρα σήμερα και νομίζω θα το τιμήσουμε και αυτό δεόντως. Και το όνομα. Για να μου πείτε. Κοίταξε να σου πω κάτι. Το εστιατόριο το οποίο έρχεται σήμερα το Itchy Pitchy, έτσι περισσότερο έχει καλοκαιρινό όνομα. Άρα λοιπόν είναι μέσα στο πνεύμα των καιρών. Ας έχει αέρα, ας έχει κρύο. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε τα παιδιά που έρχονται να δοκιμάσουμε χειμωνιάτικη συνταγή, έτσι το Τραχανότο, έτσι από πάλι πορεινή Κορινθία και είμαστε ανυπόμονοι να τελειώσουν και τη δική τους μαγειρική. Από πού έχουν τα παιδιά? Τα παιδιά είναι από το Κιάτο. Το Itchy Beach είναι στην παραλία του Κιάτου. Έτσι, είναι στην παραλία του Κιάτου και είναι... Δουλεύει χειμώνα καλοκαίρι το μαγαζί από πέρσι και θα φτιάξουμε μια παραδοσιακή συνταγή. Με ένα τραχανότο, με σταφίδες κουκουνάρι. Σταφίδες κουκουνάρι και έχει και... Κερόδι. Κερόδι. Υπέροχος συνδυασμός χρώματος και γεύσης. Εστιατός. Yeah.
Είστε τυχεροί για να δοκιμάσετε κάτι πραγματικά πάρα πολύ. Έρχεται στην πιο κατάλληλη στιγμή, κυρία Κόρκα. Ελάτε μαζί μας. Εντεταλμένη σύμβουλο τη περιφέρεια. Τι να πείτε. Να πω, καλά. Χριστούγεννα, να πω τι ωραίο μαγειρική σου. Εγώ δεν θέλω την κυρία Κόρκα να προλάβει να το φάει, γιατί είναι πραγματικά εξαιρετικό. Είναι τραχανότο. Α, τραχανά. Ναι, αλλά όχι τραχανά, τραχανότο. Και τι δεν έχει μέσα, κυρία Κόρκα. Και λουκάνικο έχει, και κρεμμυδάκι, και. Τι άλλο, παιδιά, έχασα λίγο. Κουκουνάρι, σταφίδες. Και κουκουνάρι, και σταφίδες. Και ρόδι. Δεν τα λέμε όλα, μην τα λέτε τα μυστικά. Μην τα λέτε. Χομπίστα σε το χόμπι. Αλήθεια, λοιπόν. Πριν το δοκιμάσετε, θέλουμε να μας πείτε τις ευχές σας και την παρουσία σας εδώ. Πώς βλέπετε το event που διοργανώνει, συνδιοργανώνει το Επιμελητήριο με τον Εμπορικό Σύλλογο και την Περιφέρεια. Να πω καταρχήν καλά Χριστούγεννα σε όλους και όλες και καλές γιορτές και στις οικογένειές μας με υγεία. Να συγχαρώ το Επιμελητήριο, τον Τάκη τον Λουγιώτη που επιλύτεται, τον Εμπορικό Σύλλογο. Εμείς συνδράμουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις που διότι είδα από αυτό που μου δώσατε, τραχανάς, ένα ντόπιο προϊόν και της Κορινθίας. Και έτσι προάγουν και τα προϊόντα μας, αλλά και τα μαγαζιά μας. Πρέπει να νοιαζόμαστε για τον τόπο μας. Αυτό εφαρμόζει το επιμελητήριο. Μα με τα σεμινάρια, μα με τους αγρότες, μα με τους επιχειρηματίες. Μπράβο σε όλους σας. Να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές να έχουμε. Εμείς δεν φτωούμαστε και θα παραμείνουμε κι άλλο εδώ, γιατί έχουμε και τους διαπασών που μας κάνουν και χορεύουμε κιόλας, έτσι. Ένα καιρό που με στενέ, μάνα που σχολεί. Ο δάσκαλος που με βάζε στο πρώτο το βράδυ. Σκεπάσω με την δική μου άποψη, τα υλικά είναι ακριβώς τα ίδια. Θα σερβιριστεί με πουρέ από κιδόνι. Το κιδόνι είναι ένα προϊόν του νομού. Ό,τι υπάρχει εδώ και ακόμα και το κυρίνο είναι του νομού. Οπότε αυτή η συνταγή είναι ελληνική με ελληνικά προϊόντα. Με προϊόντα του νομού Κορινθίας. Ωραία. Αδερφέ, έλα καλά. Μας φύγαν οι ορχήστες, μας φύγαν οι σύνταγοι. Καλώς ορίσατε, κύριε Περιφέρεια. Καλωσορίζουμε τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Νίκα, ο οποίος ήταν από τους βασικούς συντελεστές μαζί με το Επιμελητήριο η Περιφέρεια και θέλω να τον ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά για τη σημαντική συμβολή του, έτσι ώστε το Επιμελητήριο Κορινθίας να μπορέσει να διοργανώσει σήμερα στο Κιάτο αυτό το κορινθιακό event γεύσεων. Κύριε Νίκα, παρόλο που ο καιρός δεν ήταν στα καλύτερά του, εμείς από το πρωί από τις 11 η ώρα εδώ με αρκετό κόσμο, ντόπιο κόσμο, παιδικά παιδιά και όλους από το Κιάτο. Είχαμε μια πάρα πολύ ευχάριστη ημέρα όπου γευτήκαμε κορινθιακές γεύσεις από τους τοπικούς σεφ που υπήρχαν εδώ και από το σεφ το Βασάλο, από τους συλλόγους των γύρω περιοχών, τους οποίους ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά για την παρουσία τους. Και πάλι το Επιμελητήριο Κορινθίας μπορώ να πω ότι είχε μια πάρα πολύ αγαστή συνεργασία μαζί σας για όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι για τους Κορινθίους.
Σας ευχαριστούμε, να σας ευχηθούμε καλές γιορτές και υγεία και να ξέρετε ότι πάντα το Επιμελητήριο Κορυνθίας σας θεωρεί δικό του άνθρωπο και φίλο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά σε όλους τους Κορίνθιους και να πω και δύο κουβέντες επιπλέον. Χαίρομαι γιατί έχω φίλους εδώ και μέσα στους φίλους μου συμπεριλαμβάνεται ο πρόεδρος και τα μέλη του Δέλτα Σίγμα του Επιμελητηρίου Κορυνθίας. Είναι το μεγαλύτερο επιμελητήριο στην περιφέρειά μας, εξαιρετικά δραστήριο. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Κορυνθία είναι ο νομός που πρωτεύει και στις εισαγωγές και στις εξαγωγές. Έχουμε εδώ πολλές εξαγωγικές επιχειρήσεις, αλλά και εισαγωγικές. Η προοπτική σε αυτό το τομέα της εμπορικής και βιομηχανικής ανάπτυξης περιοχής είναι εξαιρετική και εξαιρετικός είναι ο ρόλος που διαδραματίζει το Επιμελητήριο Κορυνθίας. Επαναλαμβάνω, το Επιμελητήριο Κορυνθίας είναι επικεφαλής όλων των επιμελητηρίων, επί της ουσίας δηλαδή, της περιφέρειας Πελοποννήσου. Το χρέος της περιφέρειας και επί των ημερών μου και διαχρονικά είναι να υποστηρίζει τα επιμελητήρια και ιδιαίτερα το Επιμελητήριο της Κορυνθίας, διότι έχει ένα πολύ μεγάλο βάρος και έχει ένα πολύ μεγάλο αγώνα, διότι η περιοχή αναπτύσσεται και εμπορικά και βιομηχανικά και ο πρωταγωνιστικός ρόλος είναι στο Επιμελητήριο. Ειλικρινά χαίρομαι για τις σπουδαίες εκδηλώσεις που οργανώνει και πριν λίγο καιρό είχατε την οργάνωση εκεί στην Κόρινθο, η οποία είχε απόλυτη επιτυχία, και τη σημερινή οργάνωση, διότι οι γεύσεις είναι μια βασική παράμετρος για την τουριστική μας ανάπτυξη και μια τουριστική περιοχή μεταξύ των άλλων που είναι και η Κορυνθία, γιατί είναι και εμπορική και βιομηχανική και αγροτική, αλλά και τουριστική περιοχή. Οι γεύσεις και η μαγειρική των Κορυνθίων έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Πρόεδρο και για την πρόσκληση και τα μέλη του Δέλτα Σίγμα, Σωτήρι όλους σας και αγαπητέ Ζεν και εσένα που σε λέω Ζεν, ό,τι το καλύτερο εύχομαι. Και σε εσάς και σε εσάς. Για καλές γιορτές να έχουμε. Με υγεία. Και παραδοσιακή. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι για να εντυπωσιάσουν φτάνουν μέχρι του σημείου να καλάνε την παραδοσιακή γεύση. Να μπερδεύουν το ξινό, το γλυκό, το πιπέρι, το αγάπη. Μ' αρέσουν οι παραδοσιακοί. Πάμε.